Συζητήσαμε για θέματα πάντοτε της κουρασγέρας, των προοπτικών για το έτος 2022 και για το, και το μέλλον γενικότερα, για πιθανές θέσεις ανάπτυξης μαρινών στο νομό Χανίων που δεν υπάρχει καμία, πέρα από ένα μικρό κομμάτι στο ενετικό λιμάνι, και αυτό άτυπα, και διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την, γενικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για τον νομό Χανίων. Στα θέματα που συζητήσαμε, συζητήσαμε και κάναμε και προτάσεις ή ζητήσαμε από το κύριο Γενικό να επιληφθεί και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες και τις καθυστερήσεις που γίνονται σε έργα αρμοδιότητας και του Λιμενικού Ταμείου και φαντάζομαι και του Δήμου και άλλων, της Νομαρχίας και άλλων. Ειδικά με τις περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες καθυστερούν μέχρι 2 χρόνια, 2,5 χρόνια. Θέλουμε να μας βοηθήσει στο αίτημά μας αυτό που θα κάνουμε και μαζί με το Δήμο, όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο Ψαβουδάκη, να υπάρξει ένα τμήμα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης που να ασχολείται με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Δυτικής Κρήτης. Γιατί δεν είναι δυνατόν έργα να καθυστερούν 2 χρόνια, 2,5 χρόνια και όταν ας πούμε εγκριθούν να έχουν αλλάξει οι παράγοντες που έχουν μελετηθεί. Κατά τα άλλα, οι προοπτικές για τον τουρισμό όσον αφορά εμάς που εμπλεκόμαστε στον τομέα της κουρασγέρας είναι ενθαρρυντικές και ελπίζουμε ότι με τα έργα που θα γίνουν, που γίνονται ήδη σε όλο τον νομό και αυτά που θα γίνουν στη Σούδα, όπου έχει ανατεθεί η μελέτη, μάλλον βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεση, έχει γίνει ο διαγωνισμός και περιμένουμε να δούμε ποιος θα το πάρει μελετητής, να γίνει και ένα μικρό τμήμα σαν μαρίνα λέγεται, αλλά είναι τμήμα μικρών σκαφών, έτσι αναφέρεται στο master plan του λιμένα Σούδας, ώστε να αναπτυχθεί και ο τουρισμός αυτός εκεί που δεν υπάρχει σήμερα στο νομό Χανίων. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχανε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα έργα που να βοηθήσουν τον τόπο μας. Ως προς τη δεύτερη μαρίνα που ανέφερε ο κύριος Φραγκάκης για τον παλιό λιμάνι. Παρότι δεν είναι η κατεξοχήν αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου παρά μόνο συμβουλευτικά και ως μηχανικός προσωπική μου άποψη, την έχω εκφέρει για άλλωστε, το έχουμε συζητήσει και με το φίλο Γενικό. Η θέση αυτή ανάμεσα στην πισίνα του Ξενία και στο κολυμπητήριο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή για να γίνει μια μικρή μαρίνα. Και πρέπει να. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς πώς γίνονται οι μαρίνες, χωροθετήσεις κλπ. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη μαρινών. Αυτή μιλάμε για μια μικρή μαρίνα, η οποία θα βοηθήσει, θα είναι επικουρική του ενετικού λιμένα, που δεν φτάνει πια, δεν φτάνει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες.